δικαίω στο τέλος από το κλέψιμο δηλαδή του Βιέρα. Τώρα ο Κάνου, καθώς έχει πέσει πανικός, τον οποίο προσπαθεί να φρενάρει ο Σφόρτσα με τον Κάνου, με τον Καν. Εδώ ο Τιερί Ανρί, το 17ο γκολ του σε 44 παιχνίδια κυπέλλων Ευρώπης στην καριέρα του, αλλά μόνο πρώτο εφέτος στην Ευρώπη. Ο Ανρί, που είναι ο πρώτος σκόρερ της Άρσεναλ στο πρωτάθλημα με 9 γκολ, βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα και στην Ευρώπη. Χθες στη συνέντευξη που ο Βενγκέρ έλεγε πως δεν είναι η ομάδα σε κακή κατάσταση, απλώς συνέπεσε τον τελευταίο μήνα, τον εφιαλτικό για την Άρσεναλ Νοέμβριο, να βρεθούν και οι τέσσερις κυνηγοί πρώτης γραμμής σε κακή φόρμα. Και οι δύο που ξεκίνησαν σήμερα, ο Ανρί με τον Κάνου, και οι δύο που βρίσκονται στον πάγκο, ο Βιλτόρ με τον Ντένις Μπέρκαμπ. Είπε όμως επίσης χθες ο Βέγγερ ότι κάποια στιγμή αυτό θα σπάσει, θα ξεσπάσει αν θέλετε, και να που μόλις στο τρίτο λεπτό, μπαίνοντας στο τέταρτο, ο Ανρί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τώρα ο Λούσνη είναι που γυρίζει πίσω στον Μάνιγκερ. Σφόρτσα, ο Τάρνατ και ξανά ο Ελβετός. Ο Κουφούρ, κλείνει ο Κανού, πίεσε και ο Ιούγκμπεργκ, μπάλα θα λέγε κανείς υποχρεωτικά πίσω στον κορυφαίο goalkeeper του περσινού Champions League και ποδοσφαιριστή της χρονιάς στην Γερμανία, τον Όλι Καν, που με τον γκολ του Ανρί έχει συμπληρώσει μόλις 3 στο παθητικό του εφέτος στην Ευρώπη, 2 πριν από το χτύπημα του Thierry Ανρί στο τρίτο λεπτό απόψε. Από τον Ιούγκμπεργκ ο Κάνου και τώρα ο Ουκρανός Λούσνη που ανεβαίνει για να βρει τον σκόρερ, τον Ανρί. Η θέντρα πάνω στον Σφόρτσα που σε 2 χρόνους απομάκρυνε. Κατεβάζει με το στήθος ο αρχηγός ο Άνταμς και ο Γκριμαντή απέναντι στον Κόουλ. Και αυτός πολύ καλά για τον Πειραιές. Ο Πειραιές απέναντι στον Λίνκε. Βγάζει έξω, παίρνει ο Ιούγκμπεργκ. Ψάχνει τον διάδρομο για να πυροβολήσει προς τον Καν, αλλά του τον φράζει το σώμα του Σάμι Κουφούρ, κόρνερ για την Arsenal στο 7ο λεπτό. Εδώ ο Καν, ο Βιεϊρά, ο Άνταμς που ανεβαίνει όπως πάντα στα κόρνερ, αυτή τη φορά ο Κίο Ουνό όμως έμεινε πίσω. Και ο Άσλι Κόουλ, ο αντικαταστάτης του Σιλβίνιο στην εκτέλεση, αφού όμως, μάλλον όχι, δεν θα διακοπεί το παιχνίδι για πρώτες βοήθειες στον Σαλιχάμιτζιτς, ο οποίος τώρα κόβει όπως παίρνει ο Πειραιές, υπερασπίζει την κατοχή της μπάλας για την Arsenal και αφήνει για το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ τον Gunners, που είναι πραγματική Gunners, στο ξεκίνημα της βραδιάς, αυτό το καθυστερημένο ξεκίνημα της βραδιάς. Κεφαλιά του Σφόρτσα στην απόκρουση. Ιούγκμπεργκ. Περιμένουν να ανεβούν όλοι για να καλυφθούν από το offside. Ο Τάρνατ κόβει. Ανρί. Κάνει μια πάσα στον εαυτό του. Και άλλη μια πάσα εν συνεχεία στον Όλι Καν. Εδώ ο 23χρονος Γάλλος. Ο Σφόρτσα. Ο Γιέρεμις. Και ο Κουφούρ. Αυτόν Σφόρτσα. Ο Λίνκε. Ο Σανιόλ κλείνει. Ο Πειραιές περνάει πολύ ωραία το συμπατριώτη του. Ο Σανιόλ. Ο Σαλιχάμιτζιτς έχει σηκωθεί η σημαία. Κατεύθυνση υπέρ της Arsenal. Δεν συγκράτησε ο Βόσνιος την μπάλα και εδώ ο πρωταθλητής Ελβετίας με τη Βασιλεία στα νιάτα του, ως ποδοσφαιριστής εννοώ, ο Ότμαρ Χίτσφελντ. Βέβαια τα πολλά τρόπετα πήρε αργότερα, ως προπονητής 16 για την ώρα. Έχει διακοπεί το παιχνίδι για φάουλ υπέρ του Σανιόλ. Από τον συμπαίκτη του σε εκείνη την πολύ ωραία ομάδα της Μονακό, που το 98 είχε φτάσει ως τους ημιτελικούς του Champions League.
μαζί στην Μονακό τότε, αντίπαλη απόψε, ο Αρή με τον Σανιόλ. Είναι απορία άξιο πως ξέφυγε ο Σανιόλ από τον Ρενγκέρ που μαζεύει όλους τους Γάλλους εδώ. Και τον πήρε η Bayern το καλοκαίρι από την Μονακό για τη θέση του Μπάμπελ, όταν αυτός ανακοίνωσε ότι θα πάει στην Λίβερπουλ. Ο Σόλ, ο Τάρνατ, πολύ ωραία χαμηλά η μπάλα σε αυτό το χαλί που λέγεται αγωνιστικός χώρος του Χάιμπουρι. Ο Έφενμπερκ με τον Βιέιρα, είναι ίσως το match-up της βραδιάς. Οι μονομαχίες του Γάλλου εδώ, του Πατρίκ Βιέιρα, με τον αρχηγό και κινητήριο μοχλό της Μπάιερ, τον Στέφαν Έφενμπερκ, και στο πλάγιο ο Τάρνατ, ο Κουφούρ. Βιέιρα έφυγε πίσω από τη σέντρα και συνεπώς δεν συζητείται περίπτωση να ξαναδούμε τη φάση για offside. Ο Ανρί, ο οποίος την τελειώνει αυτή τη φάση με ένα σουτ στην αγκαλιά του Καν. Ενδέκατο λεπτό στο Χάιμπουρι, απευθείας μετάδοση του Μέγκα από το Λονδίνο, Arsenal, Bayern, 1-0 με τον γκολ του Thierry Henry στο τέταρτο λεπτό. Τον Μάνιγκερ, μπάλα με πολύ ύψος, ο Λίνκε καθαρίζει δίχως πίεση. Βιέιρα, Κουφούρ, Γέρεμις με τη μία, δεν μπορεί να περάσει ο Σελιχάμιτζιτς, παίρνει ο Έφενμπεργκ. Σανιόλ. Η προβλέψιμη κυκλοφορία της μπάλας από τους φιλοξενούμενους. Μεταξύ των center back, των δύο stopper και του libero, αλλά και των ακραίων half. Και τώρα η πάσα προς τον Έλμπερ που κόβεται και πάλι προϋποθέσεις αντεπίθεσης της Arsenal, αλλά κάνει ένα μακρινό σου το Κάνου, καθώς δεν βρήκε και πολύ προθυμία να υποστηριχθεί από τον Πιρές και τον Ανρί. Ο Κάν δεν ήταν και πολύ εύκολο να δεχτεί αυτό το goal. Η Arsenal πάλι με τον Πιρές στο προσκήνιο. Πιρές αδειάζει τον Γέρεμις. Θέλει να το κάνει και δεύτερη φορά. Κόβει όμως ο Λίνκε, παίρνει ο Έφενμπεργκ και το φάουλ από τον Πατρίκ Βιέιρα στον Στέφαν Έφενμπεργκ εδώ, ο Καν, και η απόκρουσή του σε αυτό το φαλτσαριστό σουτ, μακρινό όμως, του Νουάνκο Κάνου, του Νιγηριανού. Σαλιχάμιτζιτς με τον Κόουλ. Βγήκε παλικαρίσια νικητής από τη μονομαχία ο 20χρονος που παίζει απόψε το μόλις τρίτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σταδιοδρομίας του απέναντι σε έναν αντίπαλο όχι ιδιαίτερα μεγαλύτερο σε ηλικία. 23 στα 24 είναι ο Βόσνιος, αλλά αυτός έχει 41 με το απόψινό μάτς κατά τη ζώνη του. Και εδώ ο Μπράσκι, κατά το πρότυπο του ινδάλματός του, του Λουίτζι Αγνιολίν, ως παλαιού μεγάλου Ιταλού διαιτητή, ξεκαθαρίζει με επιβλητικότητα κάποιους λογαριασμούς μακριά από την μπάλα. Κιόουν έδιωξε την γιώμα του Κουφούρ και ο Λιούνγκμπεργκ είναι που αποφεύγει τον Τάρνατ. Αυτός τον πρόλαβε όμως. Σουηδός πάντα με την μπάλα στα πόδια. Κάνει την συγκλίνουσα κίνηση προς τα μέσα και βγάζει πάλι έξω ο Κάνου για τον Λούσνη που ήρθε από πίσω. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Κεφαλιά απόκρουση όμως του Κουφούρ μπροστά στον Λιούνγκμπεργκ. Και τώρα ο Σαλιχάμιτζιτς
βρίσκει πάλι τον Κόουλ, όπως θα τον βρίσκει, έχω την αίσθηση, σχόλικη βραδιά απόψε. Ο Γκριμαντή κέρδισε ένα φάουλ που δεν καταλογίστηκε ακριβώς, γιατί υπάρχει πλέον έκτημα. Πυρές, περικυκλωμένος από κόκκινους, φανέλες. Μία από αυτές είναι του Γιέρεμις που έδιωξε. Κόουλ. Πήρε ο Σανιόλ και απομάκρυνε ο Σφόρτσα. Χιούν. Ιούγκμπεργκ. Πολύ ωραία στροφή. Μετά το κοντρόλ, η πάσα από τον Κανού Αρή και η έξοδος του κάνει γρήγορη μπροστά στον Φρέντρικ Ιούγκμπεργκ, τον Σουηδό που παίζει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, στη θέση του τιμωρημένου Πάρλορ. Εδώ ο Σκανδιναβός. Βιέιρα. Ο Τάρνατ. Ο Σιόλ. Και ξανά από την αρχή η οργάνωση της επίθεσης της Bayern. Η επίθεση, γιατί ο Κάνου πιέζει και αυτό υποχρεώνει τον Κάνου να δώσει μια διεκδικήσιμη παλιά. Ο Έλμπερ παίρνει την κεφαλιά. Ο Βιέιρα απελευθερώνει ωραία με την πάσα αριστερά στον Κόουλ, τον οποίο υποδέχεται πάλι την μπάλα και την αλλάζει με τον Γκριμαντή. Και ξανά ο Κόουλ. Κάνου. Και τώρα η δεξιά πλευρά. Ο Λούσνη με τον Ιούγκμπεργκ. Ο Γκριμαντή. Την μπάλα πάντα χαμηλά. Η πάσα τώρα για τον Ανρί και ο Λίνκε που επεμβαίνει. Είναι κόρνερ για την Arsenal. Το τρίτο έναντι μηδενός της Bayern. Σε αυτά τα 17 λεπτά από το ξεκίνημα, πάντα το 1-0 με τον γκολ του Ανρί από το 4. Αυτή τη φορά πάει και ο Κίουον στην επίθεση μαζί με τον Άνταμς. Να τος ο Κίουον. Για το κόρνερ του Πυρές με αρκετό φάλτσο. Η γροθιά από τον Καν, το σούτ του Ιούγκμπεργκ πάνω στο Σφόρτσα. Ο Πυρές. Πολύ δυνατή σέντρα για τον Άνταμς που γυρίζει. Ο Κίουον πάει για την κεφαλιά. Ο Κάνου προσπαθεί να κατεβάσει. Ο Σφόρτσα διώχνει, ζητούν χέρι. Οι οπαδοί αλλά και οι ποδοσφαιριστές της Arsenal. Ήταν εξεπαφής η φάση, ήταν αδύνατο να υπήρχε πρόθεση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βγαίνει η Bayern σε αντεπίθεση. Ο Βιέιρα κόβει τον Σόλ σε πρώτο χρόνο, αλλά σε δεύτερο του κάνει φάουλ, κρατώντας τα πόδια του κοντά στα πόδια του Γερμανού. Εδώ είναι η φάση του αιτήματος των γηπεδούχων για πέναλτι. Πραγματικά χρησιμοποιεί το χέρι του ο Σφόρτσα και εν συνεχεία στην αντεπίθεση την παλιά προς τον Σιόλ. Ο Βιέιρα στην αρχή διεκδικεί την μπάλα και εν συνεχεία ανατρέπει τον Μέμετ Σιόλ. Εδώ ο Πατρίκ Βιέιρα. 18 λοιπόν λεπτό το φάουλ για την Bayern, μαζί και η ευκαιρία με αυτή την μπάλα στημένη στα 16 και κάτι μέτρα απέναντι από τα δοκάρια του Μάνιγκερ, να ενοχλήσουν οι φιλοξενούμενοι για πρώτη φορά στη βραδιά απόψε τον 23χρονο αυστριακό τερματοφύλακα. Ο Σιόλ είναι, δεν περνάει μπαλά από το πολυπρόσωπο τείχος. Φωνές επιδοκιμασίας από την κερκίδα, αλλά ο Λίνκε επιμένει. Ο Σιόλ ωστόσο είναι αδύνατο να προλάβει. Και η πολιορκία, ο συναγερμός παίρνει τέλος. Εδώ ο Βιέιρα που στην Ευρώπη είναι τύπος και υπογραμμός, αλλά στην Αγγλία έχει πολλά μπλεξίματα. Συνολικά αποβληθεί 6 φορές με τη φανέλα της Arsenal, 2 εφέτος. Έχει ήδη εκτίσει μια ποινή 5 αγωνιστικών στο αγγλικό πρωτάθλημα ο Βιέιρα.
Και τώρα πάλι κλήθηκε σε απολογία για κάποια περιστατικά που δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του διαιτητή, αλλά φάνηκαν στο βίντεο. Πριν από 10 μέρες το παιχνίδι με την Leeds United, απειλείται με άλλη ποινή, άλλες 3 αγωνιστικές. Κανού. Τρικλοποδιά από τον Γκανέζο στον Νιγηριανό. Εδώ ο Σάμι Κουφούρ. Και ο Κάνου που κέρδισε το φάλος αυτή την ενδοαφρικανική μονομαχία. Ο Κάν κατευθύνει το τείχος. Το φάλο από τον Πιρές, κεφαλιά out από τον Πατρίκ Βιερά. Ο Βιερά που σε μια τέτοια φάση από κόρνερ όμως, όχι από φάουλ. Βάλε τον γκολ το Σάββατο με κεφαλιά. Το 1-0 επί της Southampton. Ήταν το πρώτο φετινό γκολ της Arsenal στο αγγλικό πρωτάθλημα με κεφαλιά. Ενδεικτικό του πόσο χαμηλά παίζει γενικώς την μπάλα επί Wenger η Λονδρέζικη ομάδα που επέστρεψε στις νίκες ύστερα από 5 συνεχόμενα μάτς με ισοπαλίες και ήττες. Λέγαμε προηγουμένως για ένα εφιαλτικό Νοέμβριο, στη διάρκεια του οποίου από τα 7 μάτς η Arsenal έχασε τα 5 και αναπόφευκτα έμεινε 8 πόντους μακριά από την Manchester United στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο Λίνκε διώχνει αλλά πάνω στον σκόρερ τον Ανρί, διορθώνει ο Σανιόλ. Έφενμπεργκ. Όπου πάει, εκεί θα δει κανείς και τον Βιέρα. Γκριμαντί. Για τον Κάνου που βγαίνει στην πλάτη του Κουφούρ, αλλά το γκέλ της μπάλας στο υγρό τερέν. Αποδείχθηκε ευνοϊκό για τον Κάν. 21 λεπτά. Στο Λονδίνο. Arsenal Bayern. 1-0 με τον γκολ του Ανρί από το 4. Ο Κίον κόβει τη σέντρα του Τάρνατ και ο Πιρές πετάει μπροστά την μπάλα σε μια υπερφιλόδοξη προσπάθεια. Σανιόλ, το φαβορί της φάσης, έκοψε. Ο Καν πάει να μπλέξει. Ξεμπλέκει. Μέσω του Λίνκε, ο Έφενμπεργκ. Βαθιά παλιά του Λίνκε με το αριστερό για τον Έλμπερ. Γρήγορη έξοδος από τον Μάνιγκερ εδώ, με την καταστάτη του Σίμαν. Σε δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση ο Μάνιγκερ απόψε στο Champions League, ήταν παρόν και στη Μόσχα και που δέχτηκε τα 4 από τους Βραζιλιάνους της Σπαρτάκ. Απόψε έχει πάλι Βραζιλιάνο απέναντι και πολύ πιο διάσημο μάλιστα, τον Μαρκάο και τον Ρόμπσον. Ljungberg, κόβει ο Τάρνατ με φάουλ. Εδώ η προβολή αντικανονική. Πόδι στο πόδι από τον Τάρνατ στον Ljungberg. Και ο Λούζνη ψάχνει τον Ανρί. Αυτός πήρε την κεφαλιά. Σαλιχάμιτζιτς. Όπως, αλλά... Ναι, ο Κίον έκοψε. Αν δεν έκοβε μπορούσε ο Άλμπερ να υποφεληθεί. Ο Κόουλ πολύ δυνατά, με τον ενθουσιασμό του, με τον ίστρο του, με το πάθος του να κερδίσει αυτή την ευκαιρία. Είναι ο ίδιος που βγαίνει τώρα μπροστά και κάνει και ένα σουτ του ενθουσιασμού. Ο 20χρονος ο Ashley Cole δεν μπόρεσε να ελέγξει την αδρεναλίνη, θα λέγει κανείς, και να βάλει τη λογική να πριτανεύσει σε αυτή την φάση. Αλλά βέβαια αν οι 20χρονοι είχαν περισσότερη λογική από ότι πάθος στο ποδόσφαιρο, δεν θα ήταν 20χρονη. Κιόν, Γιέρεμις, Έλμπερ, Σαλιχάμιτζιτς, πάνω στον Κόουλ, Βιεϊρά, και ανεβεί ο Σφόρτσα για να υποφεληθεί, δεν μπόρεσε όμως να μπει στη φάση. Αλλά νάτος που τον ευνόησαν οι κόντρες, την έχασε πάλι από τον Γκριμαντί τη βάλα. Ljungberg, offside ο Ανρί. Παντομήμα ανάμεσα στον Thierry Ανρί και τον βοηθό, τον Ντούτσιο Μπαλιόνι. Η ITV είναι λίγο δύσκολο να μας διαφωτίσει με αυτό το replay.
Σαλιχάμιτζιτς φτάνει πρώτος πριν από τον Κόουλ. Σανιόλ γυρίζει χαμηλά, ο Έλμπερ κλείνει, ο Άνταμς βάζει το τάκλινγκ και εν τέλει out. Εδώ ο Τόνι Άνταμς, 18η χρονιά στην Arsenal με περισσότερα από 600 μάτς για αυτή την φανέλα. Τον Ιούνιο του 99 ήταν ένας από τους τιμηθέντες από την Βασίλισσα της Αγγλίας την ημέρα των γενεθλίων της, κάτω τα βρετανικά ιωθώτα, για την προσφορά του στο εθνικό σπορ. Μάνιγκερ δύσκολα, ο Γέρεμις ανοίγει, αυτό βοηθάει τον Κιούν, αλλά οι κόντρες ευνοούν τον Έλμπερ. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Σολ, out. Εδώ ο Μεμέτ Σολ, ο σκόρερ του πρώτου εφετινού γκολ της Bayern στο Champions League εκείνη την βραδιά στο Helsingborg. Εδώ από τον Vieira έγινε περίπλοκη η ζωή για τον Μάνιγκερ. Και από αυτή την τρελή φάση με τις πολλές κόντρες στο τέλος έκανε out την κεφαλιά ο Σολ. Και εδώ ο διπλωματούχος μηχανικός εκτός από ο επαγγελματίας ο δοσφαιριστής, 23χρονος Άλεξ Μάνιγκερ. Η Arsenal είναι εκπληκτικό ότι φέτος έχει χρησιμοποιήσει 4 τερματοφύλακες στο Champions League. 4 μάτσια έχει κάνει ο Σίμαν. Στη Ρώμη έπαιξε ο 40χρονος Λούκιτς. Στο Ντόνιετσκ έπαιξε ο 20χρονος Τέιλορ. Και στα 2 τελευταία μάτς, στη Μόσχα και απόψε, ο Μάνιγκερ. Ίσως η Arsenal θα πρέπει να βρει κατά τα πρότυπα της Manchester United και αυτή να αγοράσει ένα μεγάλο τερματοφύλακα. Σαν τον Όλικαν, ας πούμε. Κεφαλιά του Ljungberg. Παίρνει ο Πιρές αφού άφησε ο Βιερά. Κόουλ. Δεν μία σχέση με τον Άντι Κόουλ, παρά μόνο στο επώνυμο και στο χρώμα και στην εκρηκτικότητα. Λίνκε, Σανιόλ. Αναποτελεσματική για την ώρα η Bayern, είμαστε στο 27. Με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο από το 4, τον γκολ του Ανρί που φέρνει την Arsenal, προηγείται 1-0. Οι Βαβαροί δεν έχουν δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα για την ώρα στον Μάνιγκερ, και τώρα το τρελό σλάλομ του Ljungberg που ανακόπτεται με φάουλ από τον Σφόρτσα. Εδώ ο Τσιριάκος Σφόρτσα, ο Ελβετός. Πέρασε από τον Λίνκ και πέρασε από τον Έφενμπεργκ, ως που βρήκε σταματημένο μπροστά του τον Τσιριάκο Σφόρτσα, ο οποίος παρατηρήθηκε και με κίτρινη κάρτα για αυτό το φάουλ φράγμα. Ο Ελβετός που γύρισε το καλοκαίρι από την Καϊζερσλάουτερν για να γίνει Ματέους στη θέση του Ματέους. Και είναι ο μοναδικός παίκτης της Bayern που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό του εφετινού Champions League. Ο Πιρές. Το φάουλ ή ο Ανρί. Πιρές. Δείχνει η ψυχολογία, θα λέγει κανείς, της φάσης. Το 28, όχι. Ο Ανρί πάνω στο τείχος και διώχνει ο Λίνκε. Θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε η μπάλα μετά την πρόσκρουση στο τείχος, να πέσει στα πόδια του καθενός. Η Bayern εδώ στάθηκε τυχερή και ο κίνδυνος απομακρύνθηκε. Βαθιά παλιά του Λίνκε για τον Μάνιγκερ. Κουφούρ. Κιόουν. Σκαρφάλωσε στην πλάτη του Έλμπερ για να διώξει
Σιόλ. Σφόρτσα. Η επέμβαση από τον Κάνου εδώ. Ο Σιόλ δεν έβαλε μόνο το πρώτο γκολ εφέτος της Bayern στο Champions League, αλλά και το πρώτο γκολ στην ιστορία της Bayern στο Champions League, με Σιόλ. Πριν από 6 και κάτι χρόνια, σε ένα 1-0 επί της Δυνάμο Κιέβου, ήταν η χρονιά της παρθενικής περιπέτειας της Bayern, σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Ο Ljungberg αποφεύγει τον Τάρνατ, είχε κάνει πολλά προβλήματα στην πλευρά και το σούτ υπό δύσκολες προϋποθέσεις από τον Νουάνκο Κάνου έξω. Φρέντι, όλο το Χάιμπουρι προς τιμήν του Ljungberg. Αυτό είναι μόνο το τελευταίο από τα πολλά προβλήματα που έχει δημιουργήσει σε αυτή την πρώτη μισή ώρα του μάτς στον Τάρνατ. Και εδώ ο Κάνου που έκανε προηγουμένως το σούτ Ολυμπιονίκης του 96 και παίκτης της χρονιάς στην Αφρική τότε, αλλά και πέρυσι. Εφέτος είναι όμως πέμπτος, πίσω από 4 Καμερουνέζους. Αντικειολογημένα η χρονιά τους, πρωταθλητές Αφρικής, πρωταθλητές Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ. Το πλάγιο είναι υπέρ της Arsenal. Παρά τον υπερβάλλοντα ζήλο του Έλμπερ, να ξεγελάσει τον Μπράσκι και τον βοηθό και να το εκτελέσει αυτός. Μπορείτε να δείτε την παράδοση στην Αγγλία που δεν γίνεται ποτέ διαπραγματεύσιμη στο πάνω μέρος της οθόνης, αριστερά. Στο γήπεδο της Arsenal πάντοτε μετρούν τον χρόνο αντίστροφο όπως τον μπάσκετ. Εδώ έκανε φάουλ ο Σαλιχάμιτζιτς, άφησε πλεονέκτημα ο Μπράσκι. Πήρε ο Πιρές, πάει να βγάλει τον Κόουλ. Προλαβαίνει εκείνος, κερδίζει ανταμοιβή για την ταχύτητά του το πλάγιο. Εδώ ο Άσλι Κόουλ. Ο Αρή. Έφενμπεργκ. Σφόρτσα με εμπιστοσύνη στην τεχνική κατάρτισή του. Απέφυγε τον Πιρές. Τάρνατ. Αυτός δεν έχει καμία τεχνική κατάρτιση. Το σχόλιο του Κάλε Ρουμενίγκε, πως κούνησε το κεφάλι, είναι ενδεικτικό. Αρή. Κόβει ο Σφόρτσα την ξηραφένια πάσα για τον Ljungberg. Λίνκε. Αλλά φεύγει με τρομερή ταχύτητα πάνω στο νοτισμένο χόρτο. Κάθε απροσεξία, κάθε έλλειψη αυτοσυγκέντρωση στο κλάσμα του δευτερολέπτου μπορεί να αποβεί κρίσιμη. Ο Ljungberg θα φύγει μόνος του δίχως φορείο. Ή όχι, μάλλον συνεχίζει. Και τώρα είναι φάουλ εις βάρος του Έλμπερ, τον Μπράσκι. Έφενμπεργκ. Σαλιχάμιτζιτς φάουλ τώρα από τον Κόλ, καθώς ο Βόσνιος έβαλε το κορμί μπροστά στον ακραίο μπακ της Arsenal και είχε το πλεονέκτημα στη φάση. Και εδώ.
Βάλω αυτό για την Bayern. Κέρδισε ο Χάσαν Σαλιχάμιτζιτ. Στο 34, καθώς μπαίνουμε πια στο 35, όπως βλέπετε. 11 λεπτά για το φινάλε του πρώτου μέρους και λιγότερο τώρα. Ο Τάρνατ παίρνει περί τα 10 μέτρα φόρα για να δοκιμάσει το σούτ με το περιβόητο αριστερό πόδι του. Μας βάλα φτάνει μόνο μέχρι τον πύρας. Ο Βίλι Σανιόλ, ο Γάλλος της Bayern, σε αυτό το πλάγιο. Ο Βιεϊρά, ο Άνταμς και ο Κάνου. Επαναφέρει ο Λίνκε πάνω η σημαία του βοηθού του Μπράσκι, τέλος στη φάση. Ο Σέρτζιο Τσουκολίνι. Και ο Τόνι Άνταμς, 34 ετών. Ο Μαρή με την κεφαλιά συγκράτησε την μπάλα στα όρια του τερέν και τώρα πάει να παίξει ένα δύο με τον Κάνου. Σκάει την τρίπλα στο Λίνκ και ο Μαρή βγάζει έξω για τον Πιρές που χάνει το κοντρόλ για μια στιγμή. Σαν να πέρασε η ευκαιρία σε δεύτερη. Φάση προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση η Arsenal με τον Λούσνι και κόρνερ. Ο Αλσατός από το Στρασβούργο, Αρσέν Βενγκέρ. Και το τέταρτο κόρνερ της Arsenal καθώς μπαίνουμε στο 37 με τον Γάλλο, πορτογαλικό όμως αίμα. Τον Ρομπέρ Πιρές εδώ, με το 7. Ευκαιρία για τον Άνταμς, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Άνταμς που είναι αλεπού, στις προωθήσεις του ξέρει πού να τοποθετηθεί και πού να περιμένει την μπάλα. Εδώ είχε μεγάλη ευκαιρία να βάλει την Arsenal ακόμη πιο γερά στη θέση του οδηγού μετά τις μονομαχίες στον αέρα. Πήρε την κεφαλιά, πιθανόν και από το κεφάλι του Λίνκε. Η μπάλα να αλλοιώθηκε τόσο η τροχιά της ώστε να μην πάει στα δίχτυα αλλά στο οριζόντιο δοκάρι του εξουδετερωμένου Κάνου. Έφενμπεργκ, Έλμπερ. Αυτό είναι παιχνίδι της Bayern, πάσα του Έφενμπεργκ για να πάρει ο Έλμπερ. Ο Κόουλ όμως για ακόμη μια φορά στη σωστή θέση. Ο Σανιόλ και ο Σαλιχάμιτζιτς, η Bayern επιστρέφει. Πιρές. Άρη, ξεκινώντας από τη γραμμή, πολύ βαθιά παλιά, Κουφούρ, ο Καν και ξανά ο Γκανέζος. Έφενμπεργκ. Ο Έλμπερ, ο Σαλιχάμιτζης και ο Σόλ σε ένα τρίγωνο πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όμως, στο τέλος, πάλι γελάει τελευταίος ο Άσλι Κόουλ. Και εδώ ο Λίνκερ. Εδώ θα δούμε αν είχε συμμετοχή. Πραγματικά, όχι απλώς είχε συμμετοχή, είχε καθοριστική συμμετοχή στην κεφαλιά του Άνταμς. Ο Λίνκερ που ήταν αντίπαλος του συμπαίκτη του, του Σφόρτσα, στον τελικό του UEFA το 97, στη Σάλκε εκείνος και νικητής μάλιστα, στην Ίντερ ο Ελβετός. Φάουλ τώρα ο Έλμπερ, ξανά, δεύτερο στη σειρά, στην ονομαχία του, με τον Τόνι Άνταμς. Και ο ξαγριωμένος Χίτσφελντ, τρίτη χρονιά στον πάγκο της Bayern, ο Γερμανός, που έχει ουσιαστικά κρατήσει την ομάδα του 99, εδώ είναι ο Πάολο Σέρζιο που έμεινε στον πάγκο. Αν ξέρεις κανείς τον Ματέους, τον Μπάσλερ, και τον Μπάμπελ, η Bayern είναι η ίδια ομάδα. Αυτό έκανε εκείνη την πορεία ως τον τελικό
και ως μια ανάσα μακριά από το τρόπαιο του 99 στην Βαρκελόνη. Κιούν. Και τώρα Κόουλ. Πανέτοιμος για το βάρος του αγώνα ο 20χρονος. Λέει κανείς πως στο Χάιμπουρι απόψε κανείς δεν έχει καταλάβει ότι δεν παίζει ο βασικός αριστερός μπακ, ο Σιλβίνιο. Ο Κάν με φόντο τον έναν από τους δύο φωτεινούς πίνακες του Χάιμπουρι. Και ο Βέγγερ, πρωταθλητής Γαλλίας, αλλά όχι πρωτοκλασάτος, παίκτης της Racing Strasbourg το 79. Εκεί στην Αλσατία έπαιξε, εκεί έκλεισε την καριέρα του, από εκεί ξεκίνησε, από τα φυτώρια της ομάδας ως προπονητής. Πολύ πριν αναδειχθεί βέβαια το της χρονιάς σε τρεις διαφορετικές χώρες, το 88 στη Γαλλία, όταν πήρε το πρωτάθλημα με τη Μονακό, το 96 στην Ιαπωνία και το 98 τη χρονιά του Double σε Arsenal στην Αγγλία. Ο Βενγκέρ που είναι πέμπτη χρονιά στην Arsenal, στην οποία διαδέχτηκε τον Bruce Rio. Και χθες στη συνέντευξη που θυμήθηκε μάλιστα ότι προετών δεν πήγε στην Bayern, όχι επειδή δεν το ήθελε, αλλά επειδή δεν του το επέτρεψε, δεν τον αποδέσμευσε η Μονακό. Εδώ η παλιά για τον Έλεμπερ από τον Έφενμπεργκ. Γυρίζει έξω, το σούτ από τον Σολ χαμηλά. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Bayern στο 41. Την τελείωσε. Όχι εύστοχα όμως ο Μεμέτ Σολ. Και την παλιά στα 40-50 μέτρα από τον Έφενμπεργκ για τον Έλμπερ. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Bayern. Και το σούτ από τον Σολ out. Η Bayern είναι βέβαια πως αργά ή γρήγορα θα δείξει την αντίδρασή της. Αναλαμβάνω, η Bayern είναι. Μπορεί η παρθενική περιπέτειά της στο Champions League πριν από 6 χρόνια να τελείωσε με ένα οδυνηρό 5-2 από τον Άγιαξ στον ημιτελικό του Άμστερνταμ, αλλά είναι η τρίτη πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης μετά την Manchester United και τη Real Madrid. Και η δεύτερη καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο κύπελλο πρωταθλητριών μετά τη Real, την Bayern των 6 τελικών. Henry. Ο Ljungberg πάντα με τον Ντάρνατ. Και κόρνερ. Το πέμπτο για την Arsenal. Η Bayern ακόμη κανένα. Ακόμη 3 λεπτά για το φινάλε. Είμαστε στο 43. Πυρές ψάχνει στο πρώτο δοκάρι κάποιον, τον Γκριμαντή πιθανόν. Ο Γιέρεμις απομάκρυνε. Εδώ ο Γιάννης Γιέρεμις. Και ξανά ο Πυρές πάλι περίπου στο ίδιο σημείο, λίγο πιο μέσα. Έδιωξε ο Καν. Και από την κεφαλιά του Ljungberg αφήνει ο Έλμπερ. Εδώ όλοι Καν, τα χρόνια με το εφετινό μπροστά στην εστία της Bayern. Κουφούρ. Ο Πυρές έκοψε τον Έφενμπεργκ. Λίνκε. Κουφούρ. Τάρνατ. Σολ. Για τον Γέρεμις. Πολύ ωραία παλιά. Επανέξυπνη στα νότα της αγγλικής οπισθοφυλακής. Βγήκε ο κρυφός παίκτης από πίσω, ο Γιέρεμις. Καλά πρόλαβε ο Μάνιγκερ, τώρα ο Λίνκε. Καλή επέμβαση στον Καν και ξανά ο Λίνκε εδώ, ο Γιάννης Γιέρεμις. Ανατολικό Γερμανός με την προ 89 ορολογία. Γιέρεμις που είναι ο σκόρερ των τελευταίων 2 γκολ της Bayern στο Champions League. Τρόντχαϊμ, στην έκτη αγωνιστική, στις πρώτες φάσεις και
την πρεμιέρα της δεύτερης εναντίον των Γάλλων από τη Λιόν στο Μόναχο. Ένα φάουλ υπέρ του Σαλιχάμιτζιτς. Ακριβώς ένα λεπτό για να συμπληρώσουμε 45 στο πρώτο μέρος. Από το 4 με τον γκολ του Thierry Henry, η Arsenal προηγείται της Bayern 1-0. Καλό χρονικό σημείο για να απαντήσει εδώ σε αυτό το γκολ η Bayern. Με τον Effenberg, η κεφαλιά όμως έγινε ψηλά από τον Lindke. Η Arsenal κατά τα φαινόμενα θα ξοδέψει τα τελευταία δευτερόλεπτα ως τη συμπλήρωση των 45, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, μήπως τυχόν έχει σκοπό ο Μπράσκι να προσθέσει κάποιο λεπτό στον χρόνο του πρώτου μέρους. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε. Όχι, κοιτάζει το ρολόι του. Και τώρα πραγματικά στέλνει τους 22 ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια. Είναι το φινάλε του πρώτου μέρους. Με τον γκολ του Thierry Henry από το 4 σε εκείνο τον αριστουργηματικό συνδυασμό της Arsenal στην αντεπίθεση από το, από το κλέψιμο του Vieira. Εδώ Henry Κανού και η μπάλα από τον Γάλλο στα δίχτυα της Bayern. Αυτή είναι η ιστορία του πρώτου μηχρόνου. Επιστρέφουμε στην οδό Μεσογείων. Παύλο Σέρζιο, αυτή είναι η μοναδική αλλαγή στις ενδεκάδες σε σχέση με το πώς ξεκίνησαν ο Βενγκέρ και ο Χίτσφελντ σε αυτή την αναμέτρηση. 1-0 πάντα με τον γκολ του Thierry Henry από το 4ο λεπτό. Παραλαμβάνω, στη θέση του Σανιόλ από το 46 ο Βραζιλιάνος Πάουλο Σέρζιο. Βιεϊρά. Henry. Κάνου. Κερδίζει πλάγιο, δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο με τόσο κόσμο συγκεντρωμένο στο πλάι. Και αφήνει ο Λιούμπερκ για τον Λούζνη και από τον Κίουν στον αρχηγό τον Τόνι Άνταμς και αυτό στον Κόουλ. Ο Κόουλ μπροστά στον Σαλιχάμιτζιτς, χαμηλά η σέντρα, κόβει ο Λίμκε. Χάνει την ισορροπία του ο Βιερά και αποφελείται ο Έλμπερ, παίρνει ο Έφενμπεργκ. Σαλιχάμιτζιτς, πάλι Έφενμπεργκ, για λίγο αργά επάνω του Βιερά. Ο Έφενμπεργκ κάνει την μπάσα, ο Έλμπερ δεν είναι offside, αλλά ο Τόνι Άνταμς μια αποφασιστική και αποτελεσματική επέμβαση τελειώνει την επίθεση της Bayern. Διεκδίκησαν corner με νοήματα προς τον βοηθό, οι επιτιθέμενοι δεν τους δόθηκε και νομίζω ότι ορθώς δεν τους δόθηκε. Η Bayern με τον Έφενμπεργκ. Διώχνει ο Άνταμς και θα μπορούσε να αφήσει για τον Μάνιγκερ. Σολ, Πάουλο Σέρζιο, Έλμπερ, ο Κίουν και ο Μάνιγκερ. Ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου που προκαλεί ένα κάποιο ενθουσιασμό στις τάξεις των περίπου 2.500 εκδρομέων από την Βαβαρία. Καθώς βλέπουν την ομάδα τους αποφασισμένη να απαντήσει στην Arsenal με το ίδιο νόμισμα, με ένα γκολ δηλαδή νωρίς, όπως αυτό του Henry στο 4. Δεν προλάβει ο Κουφούρη τώρα. Ακόμη μια μονομαχία ανάμεσα στους Αφρικανούς με νικητή τον Κάνου που πήρε από τον Κουφούρ το κόρνερ, το 7ο της Arsenal απόψε, κανένα όπως βλέπετε ακόμη η Bayern στο 49. Πυρές κεφαλιά από τον Βιερά, αλλά υποπίεση, δεν μπόρεσε να στρίψει το κεφάλι. Την βρήκε κατευθείαν έτσι όπως ερχόταν και την έβγαλε έξω. Εδώ ο Πατρίκ Βιερά, γεννημένος στη Σενεγάλη ο Γάλλος. Από την πίεση του Έφενμπεργκ. Βιερά από τους μοιραίους των πέναλτι στον τελικό του UEFA τον Μάιο με την Γκαλατά Σαράι στην Κοπενχάγη. Και πάλι ο Γάλλος.
Ljungberg δυναμικά στη φάση το shoot-out. Σε μια φάση που την έκανε σε συνεργασία με τον Bergkamp δύο φορές. Όταν εδώ η Arsenal αναμετρήθηκε όταν υποδέχθηκε την Lazio, πήγε να το ξανακάνει τώρα. Σε συνεργασία με τον Vieira. Πήρε την μπάλα με το πόδι μπροστά από τον Κουφούρ. Με φοβερό πάθος ο Σουηδός. Και το σουτ ψηλά στην κλειστή γωνία του Καν. Out. Κιούν. Ο Κάνου έκανε μια θεατρική βουτιά για να πάρει ένα φάουλ που δεν του δόθηκε ποτέ. Αλλά η Arsenal βρίσκει τρόπο να ξαναπάρει την μπάλα ως το σημείο που επεμβαίνει ο Γέρεμις μπροστά στον Πιρές. Και η Bayern έρχεται. Όπως λέμε οι Γερμανοί έρχονται, αλλά αυτός είναι Βόσνιος και ο Σαλιχάμιτζιτς έβγαλε μια σέντρα εύκολη για τον Μάνιγκερ. Λούσνη. Με τον Κάνου κάνει μια εκπληκτική, ένα εκπληκτικό κόλπο στον Τάρνατ. Λούσνη τώρα το σουτ. Out από τον Ουκρανό. Ουδής άλλος παίκτης της Arsenal, έχει παίξει σε περισσότερα μάτς κυπέλλων Ευρώπης από αυτόν. Τον Λούσνη 65 απόψε. Ο ρέκορ της βραδιάς βέβαια είναι ο Καν με 70 και εδώ. Η φάση της βραδιάς. Με τον Κάνου και τον δυστυχή Τάρνατ. Γέρεμις, Παούλο Σέρζιο. Παούλο Γκριμαντί. Εδώ ο Ζιλ Γκριμαντί. Ένας από τους πέντε Γάλλους. Της Arsenal. Επέστρεψε απόψε από τιμωρία τριών αγωνιστικών. Ήταν από τους πρωταγωνιστές στο μάτς με την Λάτσιο στη Ρώμη, εκεί που κατά κυριολεξία εγχύθηκε αίμα. Ljungberg. Λίνκε. Κιούν. Βιεϊρά. Όσο θέλει η Bayern να βγει μπροστά για να φτάσει στο 1-1, αλλά τόσο αποφασισμένη δείχνει η Arsenal για ένα δεύτερο γκολ. Σφόρτσα, Γέρεμις, έκλεισε ο Βιεϊρά, παίρνει ο Ljungberg, Ανρί, Βιεϊρά, αν περνούσε η μπάλα ήταν τελείως μόνος το Πιρές, δεν νομίζω να προλάβαινε να τον κυνηγήσει ο Σαλιχάμιτζιτς, ωστόσο δεν πέρασε, γι' αυτό έχει σημασία. Έφενμπεργ, Κιούν, Σφόρτσα, Σιόλ, και αλλάζει τελείως ο Σαλιχάμιτζιτς για τον Τάρνατ. Εκείνος στον Κουφούρ, Παούλο Σέρζιο, κλέβει εύκολα ο Βιεϊρά, μια δύναμη της φύσης, ο Σενεγαλέζος, και πάσα για τον Ανρί, περνάει ο Λίνκεβι.